Τζι, γηπεδούχος Βιντεότων με την ΑΕΚ. Για 20 λεπτά ακόμη θα τεθούν αντιμέτωπες, καθώς η ΑΕΚ έκλεισε με 42-40 υπέρ της το πρώτο ημίχρονο. Η ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται αμέσως μετά την πρώτη της επίθεση, πάλι στην επίθεση με τον Παταβούκα που κόλλησε ένα λεπτό παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο. Άστοχος στο σούτ τριών πόντων ο Ντόιλ, αλλά ο Τζόρνταν εκεί εντυπωσιακότατος καταφέρνει να πάρει το ρητό. Παταβούκας. Πολύ καλή έδωσε στον Ντόιλ. Ο Ντόιλ, ο οποίος γυρίζει πολύ την μπάλα, παίζει πολύ περιφερειακά και βοηθάει. Παταβούκα που αποφεύγει τον Χέγκε τους και χρεώνεται επιθετικό φάουλ χωρίς να μετρήσει το καλάθι του Κώστα Παταβούκα. Φωνάζει έντονα ο κύριος Τσόσιτς. Το σκορ παραμένει 52-49. Σίκετβάρη με το νούμερο 14, ενώ στο lay-up ο Παταβούκα. Με τι θα κάνει τώρα ο Ντόιλ. Η επίθεση. Παπασαράντου, πολύ δυνατά, πρέπει να του έκανα. Ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα και φτάνει και στο lay-up, αλλά εκεί δεν τα καταφέρνει. Λεφτά πριν αντιλήξει, αλλά ανταποδίδει ο Δημήτρης Ποδαράς, ο οποίος πάει πολύ καλά. 69-66 η ΑΕΚ μπροστά. Άστοχος ο Πέντσε και rebound από τον Ντόιλ που αφήνει στον Παταβούκα. Το σούτ υποπίεση από τον Παπασαράντου, εύστοχο. Μαρκάρεται από τον Πέντσε. Δεν έχει δυσκολία. Ο Ντόιλ είναι εμφανώς ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στο σημερινό παιχνίδι. Κάνει το σκορ 73-66, 3 λεπτά και 31 δεύτερα πριν από τη λήξη, και ενώ αναγκάζεται ο Λάσλο Σίλαση, βλέπετε και πάλι την τελευταία εύστοχη προσπάθεια από τον Μάικλ Ντόιλ. Ο Λάσλο και οι λίγοι νεαροί, οι οποίοι έχουν έρθει από την Βουδαπέστη αλλά και από την Αθήνα να ενισχύσουν την ΑΕΚ στην προσπάθειά της απόψε εδώ στο Σέκες Φέχερβαρ. Και βγάζει στον εχνιδιασμό τον Ντόιλ που καρφώνει εντυπωσιακά. Κοίταζε μήπως πάει να κερδίσει και φάουλ από τον Μίλι Βόησα. Ο Μάικλ Ντόιλ λοιπόν μακράν ο καλύτερος παίχτης της ΑΕΚ σε άμυνα και επίθεση. Κάνει το σκορ 75-66, Μιλιβόησα εδώ ανταποδίδει παρά το στενομαρκάρισμα. Είναι Βαράς. Σου τριών πόντων από τον Ντόιλ, εύστοχο. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Ενώ βλέπουμε και πάλι και κερδίζει φάουλ ο Ντόιλ από το μαρκάρισμα του Μάτους, ακριβώς με την εκνοή των 30 δευτερολέπτων. Η ΑΕΚ παίρνει μια πολύτιμη νίκη εδώ στο Σέκες Φέχερβαρ. Ο Ντόιλ θα έχει δικαίωμα. Να, ο Μάικλ Ντόιλ λοιπόν, ο 23χρονος που αστόχησε και δεύτερη. Τώρα μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και πρεσάρουν οι γηπεδούχοι. Ντόιλ, αφρούρητος ο Κατσικάρης, εύστοχος στην προσπάθεια τριών πόντων, κάνει το σκορ 81-68. Η ΑΕΚ λοιπόν δεν χρειάστηκε να... 35 ακόμη δεύτερα, η ΑΕΚ λοιπόν παίρνει μια πολύτιμη νίκη εδώ στην Ουγγαρία. Κάνει βήματα ο Τζόρνταν και χάνεται αυτή. Ο Κατσικάρης κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. 5 δεύτερα ακόμη. Κατσικάρης επιμένει, Ποδαράς σου τριών πόντων, άστοχο και η λήξη του αγώνα. Να του συγχαρούν για την νίκη τους αυτή. Η ΑΕΚ, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο σοβαρή από την Βιντεότων, βελτιώθηκε λίγο και στην άμυνα.
Κατάφερε λοιπόν να εξασφαλίσει πρώτα την άμυνά της, να εξασφαλίσει την καλή αγωνιστική της κατάσταση πίσω, να μην δεχτεί αρκετούς πόντους και μετά να πρώτον μέσα στην έδρα της, εδώ στο Σέκες Χέφερβαρ της Ουγγαρίας. Τελικό αποτέλεσμα, 81, εδώ ο Νίκος Νεσιάδης, 5 με ένα τρίποντο, ο Κατσικάρης 3 πόντους με ένα τρίποντο, ο Ντόιλ 28 πόντους με 2 τρίποντα, ο Κουντουράκης 5 πόντους, ο Τζόρνταν 20, ο Ποδαράς 6 με 2 τρίποντα, ο Παπασαράντου 4 πόντους, ενώ έπαιξε ακόμη και ο Αριδάς. Από πλευράς των κηπεδούχων της... Λοιπόν, μας είπε ότι η ομαδικότητα της ομάδας, αλλά και το άνοιγμα ήταν αυτό το οποίο τον βοήθησε να παίξει καλά, τον ευνοεί αυτό το στυλ παιχνιδιού και φυσικά έπαιξε αυτό το οποίο μπορούσε να παίξει. Do you think that in the next rounds AEK can be much better or what do you believe generally? I think with the experience of playing them already once and us winning, having the confidence and also being at home, I think it's a good chance we're going to win. But also we have to take into consideration that when international games, it's very up and down. So we have to come out there and give a good 40-minute performance and take care of business. Θα πρέπει να παίξουμε 40 λεπτά πολύ καλά για να καταφέρουμε να προκριθούμε και να πάμε καλά και στην συνέχεια. Ελπίζω όμως ότι η ομαδικότητα και το πιστεύω μας να πάμε καλά θα μας βοηθήσει. Υπάρχουν πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοση στα ευρωπαϊκά κύπελα. Τον ρώτησα εάν νομίζει ότι με τον Τζόρνταν κάνει ένα καλό δίδυμο.